Λοιπόν, επιστρέφουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη, τον Χρήστο Ευστατίου, με αφορμή, αν θέλετε, τις εργολαβίες ουσιαστικά, την πορεία που έχει να κάνει με καθαρισμούς ρεμάτων από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, βεβαίως πάντα σε συνεργασία με τον Δήμο της Ρόδου, εκεί που εμπλέκεται λίγο ο Δήμος, διότι είχαμε μια μειχτή διαδικασία φέτος από πάρα πολύ νωρίς. Έτσι, πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι λέει για την πορεία για τον καθαρισμό των ρεμάτων ο χωρικός. Σε χυμάρους οι εργολαβίες που είχαμε πριν έχουν τελειώσει. Το αποτέλεσμα είναι ορατό, είναι πάρα πολύ καλές οι καθαρισμοί οι οποίοι γίνανε και αυτό το είδαμε και στις τελευταίες νεροποντές και τις έντονες που είχε, ότι όλα λειτουργήσανε κανονικά. Τώρα υπάρχει άλλη μία εργολαβία η οποία γίνεται διαβαθμιδική μαζί με τον Δήμο. Είναι για 10 εργολαβίες σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Ρόδου. Είναι γύρω στα 250 χιλιάρικα. Ήδη έχουν υπογραφεί, από εμάς είχαν υπογραφεί εδώ και πολύ καιρό. Τώρα έχουν πέσει και οι τελευταίες υπογραφές στον Δήμο και θα ξεκινήσουμε πάλι άμεσα οτιδήποτε ψιλοπροβληματάκια και οτιδήποτε χρειαστεί να κάνουμε κομμάτια τα οποία δεν είχαν γίνει. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που έχει να κάνει με τα ελάφια, με την διαδικασία η οποία τρέχει εδώ και αρκετά χρόνια για τις αποζημιώσεις στους αγρότες. Το λέω διότι βλέπω μια πολύ έντονη κινητικότητα για το θέμα αυτό. Δηλαδή, υπήρξε η ερώτηση η οποία κατετέθηκε στην Βουλή από τον ΣΥΡΙΖΑ. Απάντησε ο Υπουργός ο κ. Βορύδης, θα τη δούμε στη συνέχεια. Στη συνέχεια, είχαμε και τους υπόλοιπους βουλευτές να προσπαθούν να πιέσουν και προς τον κ. Βορύδη. Μας τα είπε προημερών και ο Γιάννης Παπάς. Βλέπω ότι έγινε και μια σύσκεψη το Σαββατοκύριακο, έγινε στη Νότια Ρόδο. Συζήτησαν 5 πρόεδροι κοινοτήτων της Νότιας Ρόδου με τον βουλευτή του Δεκανήσου, τον Ματέος Υπουργό, τον Ομάνο, τον Κόνσολα. Μιλάνε για πληθώρα τροχιών ατυχημάτων, εμπλοκή ελαφιών, φθορές που προκαλούνται στη δημόσια και ιδιωτική περιουσία και γενικά τα προβλήματα τα οποία ουσιαστικά έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα. Τώρα, για να διευκρινιστεί, είναι πάρα πολλοί που θεωρούν ότι έχουν αυξηθεί πολύ, σε πολύ ανησυχητικό βαθμό τα ελάφια. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει κανένας πολλαπλησιασμός, δηλαδή τα νούμερα είναι φυσιολογικά και ότι απλά κάποιοι δεν ξέρουν να μετρούν σωστά. Αυτό το οποίο θα βοηθήσει αν τελικά προχωρήσει αυτή η μελέτη, δηλαδή για να καταγράψουμε τι πλέον ζωικό βασίλειο ή κεφάλαιο έχουμε στην περιοχή μας από τα ντάμα-ντάμα, προκειμένου να έχουμε μια καθαρή εικόνα και βεβαίως η διαδικασία που έχει να κάνει ουσιαστικά με τις αποζημιώσεις. Γιατί πράγματι η απάντηση η οποία δόθηκε από τον κύριο Βορύδη πριν αποχωρήσει από το Υπουργείο Αγροτοπικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ουσιαστικά πάει στο εσωτερικό, ήταν μία απάντηση πάρα πολύ ομιχλώδης. Δηλαδή είναι απάντηση τύπου το παραπέμπω στις καλένδες. Γιατί λέει διάφορα, είναι δηλαδή 2 σελίδες. Και αυτό που ουσιαστικά καταλαβαίνεις κανείς είναι ότι λόγω κάποιων κρεμωτήτων που υπάρχουν δεν μπορούν να εντάξουν στον κανονισμό των ΕΛΓΑ χωρίς να υπάρχει αναλογιστική μελέτη για το ύψος του ασφάλιστρου. Δημιουργείται δηλαδή ένα νομικό ασυμβίβαστο με την εφαρμογή της τροπολογίας, αν τελικά περάσει τροπολογία, και αναφέρεται στο θεσμικό πλαίσιο του 2.10. Κανονισμός ασφάλισης φυτικής παραγωγής του ΕΛΓΑ, ζημιά στα ελάφια ντάμα-ντάμα στη φυτική παραγωγή της νήσου Ρόδου δεν μπορούν να ενταχθούν στην ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛΓΑ για τους κάθοτι λόγους. Και αναφέρει μια σειρά έτσι απαντήσεων, τεχνικές απαντήσεις δηλαδή. Ουσιαστικά στο τέλος μας λέει ότι πρέπει να γίνει μια συνεννόηση με την Παγκόσμια Τράπεζα, να συγκροτήσει επιτροπή η οποία θα συνεργαστεί με μια ομάδα εργασίας του ΕΛΓΑ με το ΚΕΠΕ, να εκπονηθεί μια μελέτη, να δουν τη βιωσιμότητα του γεωργοασφαλιστικού συστήματος της χώρας, την προοπτική του ΕΛΓΑ, δηλαδή εντάξει τώρα. Απαντήσεις που είναι για τα επόμενα 100 χρόνια. Από το Υπουργείο Εσωτερικών πιέζουν βεβαίως και οι αγρότες στην περιοχή που βιώνουν αυτό το πρόβλημα πάρα πολύ έντονο από ό,τι καταλαβαίνω εκεί στη Νότια Ρόδο και σε μερικά χωριά όπου είχαμε και με το κάψιμο
των δασών να δημιουργείται πολύ μεγάλη έτσι, καταστροφή, να χάνουν τους ελαφότοπους στα ελάφια. Και είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό μπροστά μας. Θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Τώρα, επιστρέφουμε λίγο, μια που μιλάμε για την Ρόδα, επιστρέφουμε λίγο στον πρόεδρο της ΑΔΕΙΑΡ με αφορμή να θέτει το ερώτημα πώς πάνε οι πράξεις, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος, παραμένει βεβαίως. Έχουν γονατίσει τα νοικοκυριά, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με τα επιδόματα και το ερώτημα είναι τι γίνεται και με τις εισπράξεις, δηλαδή της επιχείρησης, γιατί έχει και εκείνη έτσι, τα δικά της θέματα να αντιμετωπίσει. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε τον κύριο Βασίλη Μανέτα. Οι εισπράξεις μας στο νέο χρόνο παρά την πανδημία θα έλεγα ότι είναι ικανοποιητικές, δηλαδή στον προηγούμενο μήνα που έχουμε εικόνα, όσες ήταν οι εισπράξεις μας τον περασμένο Δεκέμβριο, ήταν και τον Δεκέμβριο που μας πέρασε. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, να σας πω ότι πιέζουμε και εμείς τους καταναλωτές, παρέχουμε πολλές ευκολίες ώστε να είναι σε θέση να πληρώνουν. Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια δυσκολία και στα νοικοκυριά. Γι' αυτό και εμείς με μια σειρά αποφάσεων που πήραμε διευκολύνουμε τους δημότες να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους. Πιστεύουμε ότι σε ένα μεγάλο βαθμό ανταποκρίνονται. Θα θέλαμε να είναι μεγαλύτερη η σπραξιμότητά μας. Περιμένουμε να περάσει και αυτή η πανδημία και θα πιέσουμε ακόμη περισσότερο γιατί πρέπει η βιωσιμότητα της επιχείρησης να είναι εξασφαλισμένη και δεν διαπραγματεύεται βέβαια με τίποτα. Βεβαίως, για να σας πω ότι έχει αποδώσει πάρα πολλά και η ψηφιοποίηση που έχουμε κάνει. Αρκετοί συνδημότες μας πληρώνουν ηλεκτρονικά και ακόμη και σε πολλά άλλα θέματα εξυπηρετούνται μέσω του διαδικτύου και του site το οποίο έχουμε εξυγχρονίσει. Εδώ είναι ένα συνολικότερο πρόβλημα και σε αυτό οφείλεται και η μείωση των εισπράξεων μας γιατί έχουν μειωθεί οι τιμολογήσεις μας. Οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ανοίξει, δεν δραστηριοποιούνται, πληρώνουν μόνο το πάγιο το οποίο είναι ένα μικρό ποσό. Δηλαδή στους λογαριασμούς που εκδίδουμε και είναι τρίμηνοι, δηλαδή είναι ένα 20, 15, 20 ευρώ εκείνη η αξία, δηλαδή μιλάμε για 5, 6, 7 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο μεγάλο θέμα το οποίο ξέσπασε στην χώρα και έχει να κάνει ουσιαστικά με τον αθλητισμό. Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με κάθε μορφή κατάχρηση εξουσίας σε όποιο και χώρο αν βρίσκεται κανείς, επαγγελματικό δηλαδή, με αφορμή τις δηλώσεις που έγιναν από το «Μη μιλάτε» ή μάλλον «Μην σιωπάτε», «Μιλήστε να τα πείτε όλα», δηλαδή αυτό είναι και ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Με αφορμή τις πρώτες καταγγελίες που έγιναν, αποκάλυψη για πολλούς δεν ήταν, έτσι, της γνωστής Ολυμπιονίκη της Ελληνίδας, της Σοφίας Μπεκατόρου. Λοιπόν, να δούμε εκείνο το απόσπασμα όπου ουσιαστικά κάνει αυτή την αναφορά η Σοφία Μπεκατόρου και στη συνέχεια θα δούμε τι έγινε πριν από ένα χρόνο δηλαδή, έτσι, ένα χρόνο και 13 μήνες στη Βουλή των Ελλήνων, όταν ο Νίκος Κακλαμπανάκης, ο Χρυσός Ολυμπιονίκης δηλαδή, αναφερόταν και στην περίπτωση της Μπεκατόρου, μιλώντας στην Βουλή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για τα θέματα αυτά και τελικά ένα χρόνο, ενώ έχουν υποθεί, δεν έκανε κανείς τίποτα. Πρέπει να τα ξαναπεί η Μπεκατόρου, να γίνει αυτός ο θόρυβος, να έχουμε αντιδράσεις από το πολιτικό σύστημα, έτσι, αφού όλα αυτά είχαν καταγγελθεί, αν θέλετε, από τον Νίκο Κακλαμανάκη στη Βουλή των Ελλήνων. Δηλαδή, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την Μπεκατόρου στη συνέχεια και στη συνέχεια δείτε το Κακλαμανάκη τι είχε πει.
Λοιπόν, πόσο ξεκάθαρα να το πει και βεβαίως αυτό το οποίο περιγράφει η Σοφία Επικατόρ δεν έχει να κάνει μόνο με τη συγκεκριμένη ομοσπονδία. Έχει να κάνει με πάρα πολλές ομοσπονδίες, έχει να κάνει με πάρα πολλά σωματεία, έχει να κάνει με πάρα πολλές αντιλήψεις ανθρώπων οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτό που λέγεται αθλητισμός και αλλού πάνε και οι πράξεις τους, αλλού πηγαίνει και η φιλοσοφία τους. Λοιπόν, τώρα αυτό το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον σε αυτή τη χώρα είναι πού να τα πεις, γιατί ακούω πάρα πολλούς να απορούν και να λένε «Μα τόσα χρόνια γιατί δεν μίλησε». Το είπε και η ίδια. Βέβαια τώρα λέει «Έχω δύο παιδιά, τώρα καταλαβαίνω, τότε πρέπει να αντιδράσω, πρέπει να φωνάξω, απλά είπα όχι και συνέχισα να κάνω τη δουλειά μου διότι ήταν και οι Ολυμπιακοί αγώνες κτλ. Κτλ. Και έγινε αυτή η αναφορά». Μα εντάξει, υπόθηκε τώρα με αφορμή να θέλετε μια δραστηριότητα, μια καμπάνια που ξεκίνησε στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μιλούν οι άνθρωποι, είτε άνδρες είναι αυτοί, είτε γυναίκες. Και λέω και άνδρες, γιατί και εδώ υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Μην νομίζετε, δεν το έχουμε αντιμετωπίσει. Μπορεί να μην είναι καθαρά σεξουαλική παρενόχληση, αλλά είναι παρενόχληση που έχει να κάνει και με μια άλλη συμπεριφορά. Ειδικά στον χώρο του αθλητισμού ή αν θέλετε ειδικά σε κάποιους εμπερματικούς χώρους. Επιστρέφω όμως στην Μπεκατόρ. Λοιπόν, έρχονται οι Ολυμπιονίκες, έρχονται οι αθλητές και με αφορμή ένα νομοσχέδιο το οποίο συζητάτε, από το Υπουργείο Αθλητισμού δηλαδή, έρχονται στην Βουλή και μιλούν σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με την απόφαση να μην έχουμε ισόβιους αν θέλετε, παράγοντες σε διάφορες ομοσπονδίες, μία προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε την βία, τα διάφορα φαινόμενα στον αθλητισμό και έρχονται στην Βουλή των Ελλήνων, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποδομών. Έρχεται λοιπόν ο Νίκος ο Κακλαμανάκης και τα αναφέρει όλα αυτά και κανείς όταν τελειώνει αυτή η ιστορία δεν το ρωτάει. Τι είπατε ρε άνθρωπε, τι καταγγείλατε. Λοιπόν, αυτά έγιναν, για να καταλάβετε, στις 11/11/2019. Πάμε να δώσουμε έτσι χρόνο και να ακούσουμε τον Νίκο Κακλαμανάκη, το Χρυσό Ολυμπιονίκη, ένα παιδί το οποίο επίμονα παραμένει στον αθλητισμό, να καταγγέλει όλα αυτά στην Βουλή των Ελλήνων, τον έβλεπαν οι νυν, έτσι, ο κύριος Αβγενάκης και ο κύριος Μαυρωτάς, 11/11/2019, δεν άνοιξε μύτη μετά. Κοιτάξτε παρακαλώ. Ο κύριος Κακλαμανάκης. Θα δίνατε και κάποιο χρόνο στις γυναίκες. Μου έχουν παραχωρήσει το χρόνο. Συναδέλφους μου, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ρώτησα, όλα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς οι αθλητές Ολυμπιονίκες θα έλεγα ότι είμαστε η προέκταση του Brain Drain, αλλά λίγο ανάποδα. Καταξιωθήκαμε στην άλλη άκρη της γης με μοναχικό αγώνα, με την οικογένεια, την ομογένεια στο πλευρό μας και τώρα βρισκόμαστε πίσω στην πατρίδα μας πάντοτε και έχουμε την αίσθηση ότι δεν μας αφήνεται να προσφέρουμε και να νικήσουμε πραγματικά. Γιατί η νίκη δεν είναι απλά να κερδίσεις ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, να μπορέσεις να δώσεις πίσω αυτό που κέρδισες. Λοιπόν, αισθανόμαστε στην Ελλάδα οφείλουμε πάνω απ' όλα. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο το οποίο με βρίσκει στα βασικά σύμφωνο και κυρίως προς την καλή θέληση για αναγκαίες αλλαγές, αναφέροντας τα εξής. Πρώτα, σχετικά με το χρονικό περιορισμό της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό θεωρώ κρίνεται απαραίτητο και το νομοσχέδιο κινείται ως προς αυτό το σημείο στη σωστή κατεύθυνση, αν και θεωρώ καλύτερα τις δύο θητείες αντί για τρεις, που είναι ήδη υπεραρκετές. Αποτρέπει ο χρονικός περιορισμός τη δημιουργία και τη συντήρηση πελατειακών σχέσεων, που αποτελεί δυστυχώς ανοιχτή πληγή στον χώρο του αθλητισμού. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, οι υπερθητείες άνω των 12 ετών δεν εξυπηρετούν καθόλου τον αθλητισμό και εκπέμπουν αρνητικά μηνύματα στην κοινωνία και τον αθλητισμό. Να σημειωθεί ότι στη βασανιζόμενη πραγματικότητά μας υπάρχει δυστυχώς το φαινόμενο των αιωνόβιων προέδρων. Μόλις τώρα μίλησα με την κυρία Καραπατάκη, μου εξήγησε το δελτίο το δικό της και του γιου της, του παιδιού της, έχει ακριβώς την ίδια υπογραφή. Και φυσικά αυτή η μακροβιότητα την χρωστάνε κάθε άλλο παρά στην ευγνωσμένη ικανότητά τους. Όμως υπάρχει ένα αλλά και πάντα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι όσο αφορά τις τομές. Πρώτον, η ρύθμιση κινδυνεύει να γίνει εμπεγμός με τη μία άμεση εφαρμογή της. Έτσι, αν οριστεί ότι ο νόμος θα υπολογίζεται για το χρόνο περιορισμού εντεύθεν, τότε ουσιαστικά αυτή η ρύθμιση με το πλαστό νομικά πρόσχημα της μη αναδρομικότητας θα ματαιωθεί ολοσχερώς και θα αποτελέσει ξεκάθαρη διγλωσία. Η αληθής έννοια της αναδρομικότητας αφορά βιωτικές σχέσεις που έχουν παρέλθει. Εδώ αφορά το μέλλον και τα προσόντα που πρέπει να έχει κάποιος. Θα περιμένουμε δηλαδή άλλα 12 χρόνια όταν άλλωστε θα έχουν αλλάξει άλλες 10 φορές νόμοι και κυβερνήσεις.
Δεύτερον, αυτή η ρύθμιση κινδυνεύει εν της πράγμασης να ματαιωθεί αν μπορούν οι εν λόγω αιωνόβοι πρόεδροι να προετοιμάσουν το έδαφος για τα συγγενικά τους πρόσωπα και να τους κάνουν διάδοχους πρόεδρους δίκην κληρονομικού δικαίου. Πώς αντιπροσωπευτικές των αθλητών είναι οι σημερινές διοικήσεις, ενέχονται μήπως σε κατάχρηση εξουσίας με παράνομες και αθέμητες πρακτικές διαχρονικά? Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Στρεβλώσεις υπάρχουν στην έννοια της αυτοδιοίκησης. Αυτή τη στιγμή παράνομες πρακτικές δεν είμαι ο μόνος ο οποίος έχει παρατηρήσει στο μικρό κοσμό μου της ιστιοπλοείας. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι η Ολυμπιονίκη, η Χρυσή, η Σοφία Μπεκατόρ. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δημόσια έχει τοποθετηθεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που η ΙΟ δεν απαντά εγγράφως σε αιτήματα αθλητών για νομικά δικαιώματά τους. Εκφοβισμοί, απειλές και τελεσίγραφα δεν αρμόζουν στο αθλητικό φορέα που προωθεί τον υγιή αθλητισμό. Η Ολυμπιονίκη, η φρέσκη μας εδώ, ο Καγιαλής με τον Μάντι. Ο αθλητισμός είναι πρωτίστως υπόθεση των αθλητών. Η ΙΟ είναι ανήθικη. Ψυχογείο διεθνής κριτής. Η αλήθεια είναι ότι το κράτος δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει στη διοίκηση του αθλητισμού. Όμως σε μια τόσο διεφθαρμένη κατάσταση. Έχει συμμετέχει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ενδεχομένως να χρειάζεται κάποιο είδους κρατική παρέμβαση για να ισχυώσει το θέμα. Λοιπόν, αυτά είναι παραδείγματα άλλων. Αν μπω στη διαδικασία να πω για τα παραδείγματα δικά μου, νομίζω δεν θα προλάβουμε να. Θα πάρω χρόνο από τους άλλους, τον οποίο θέλω να σεβαστώ. Απλά θα πω ότι το προσωπικό μου βίωμα ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο βίωμα. Προσπάθησα να δημιουργήσω προϋποθέσεις καλύτερες για τη νέα γενιά με τεράστιο κόστος. Στην προηγούμενη ηγεσία. Είχα πει στον κύριο Βασιλιάδη συγκεκριμένα, δεν υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα, δεν υπάρχει έλεγχος νόμων, δεν υπάρχει διαχείριση υγιής του δημόσιου χρήματος, δεν υπάρχει έλεγχος κατά των φαινομένων κατάχρησης, υπεξαίρεσης κτλ. Και μου είπε πολύ απλά πως δεν θέλω να ξέρω. Αν είσαι μάγκας, επιλέξει, μου είπε κατέβα στις εκλογές, να γίνεις πρόεδρος. Εξήγησα ότι εγώ δεν θέλω να διοικήσω. Θέλω να προπονήσω, θέλω να εμπνεύσω όπως είμαι έξω στην κοινωνία, στα παιδιά, στα σχολεία, θέλω να ζω μέσα στη θάλασσα. Από ό,τι καταλάβατε. Αυτό κατέληξε να μου είπε: δεν θα μου ξαναπείς τίποτα, θα μου αναφερθείς γενικά για την Ομοσπονδία σου, αν θες να περάσω το νόμο για το δίκαιο έτοιμά σου. Αφορούσε νομοθέτηση για το Ολυμπιονίκης να μπορώ να προπονώ το διάδοχό μου. Ο μοναδικός στην Ελλάδα που έχει προσπαθήσει να κάνει κάτι τέτοιο. Και όμως έχω ακόμα και τώρα προβλήματα. Δεν μπορώ να προπονήσω απρόσκοπτα. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι για μας, όλους τους Ολυμπιονίκες, πιστεύω ότι ένας αθλητισμός ο οποίος εξυψώνει και δεν ταπεινώνει, δεν αφορά μόνο τη βία, γιατί το παιδί μου σήμερα. Δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να πάει στα γήπεδα, αλλά δεν είναι και σίγουρο ακόμα πιο δύσκολο για μένα να το παραδεχτώ να γίνει πρωταγωνιστής. Φοβάμαι να το γράψω στην ιστιοπλοεία αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τα ακούσατε. 11/11/2019, δηλαδή πριν από ένα χρόνο, υπόθηκαν αυτά στην Βουλή Μορφωτικών Υποθέσεων, έτσι, στην συζήτηση για το νομοσχέδιο για τον αθλητισμό. Παρουσία του κυρίου Αβγενάκη, ο υφυπουργός αθλητισμού είναι. Έτσι, και βεβαίως του κυρίου Μαυρωτά. Είναι ο Γενικός Γραμματέας. Όλα αυτά υπόθηκαν από τον Νίκο Καλαμανέκη. Τι έκανε αυτή η χώρα ένα χρόνο, με συγχωρείτε. Το τι έκανε, το ξέρετε. Έτσι. Λοιπόν, από εμάς ραντεβού για αύριο στις 3. Να είστε καλά. Καλή βδομάδα σε όλους. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα.